Σημαντικούς κραδασμούς προκαλεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, σύμφωνα με το οποίο το όνομα της μητέρας του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, Μαργαρίτας, βρίσκεται στη δικογραφία που συνέταξαν και διαβίβασαν στη Βουλή για την υπόθεση της Λίζας Λαγκάρντ, η οικονομική εισαγγελής Πεπόνης και Μουζακίτης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, στις 2 Οκτωβρίου του 2012, ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στέλιος Στασινόπουλος, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που είχε με όλους τους διευθυντές της υπηρεσίας του, ρώτησε εάν γνωρίζουν κάτι σχετικό για τη λίστα Λαγκάρντ που μέχρι τότε αγνοούνταν η τύχη της. Εκεί, για πρώτη φορά, ακούστηκε από το στόμα δύο διευθυντών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου, μητέρας του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Ο ίδιος επικεφαλής του ΣΔΟΕ περιγράφει με λεπτομέρειες τη σκηνή κατά την ένοργη κατάθεσή του στους δύο οικονομικούς εισαγγελείς. Ο Νίκος Λέκας, διευθυντής επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΣΔΟΕ, μου απάντησε ότι δεν έχει δει τη λίστα, αλλά έχει ακούσει ότι η γυναίκα με τα 500 εκατομμύρια είναι πολιτικό πρόσωπο και είναι η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου. Το ίδιο απάντησε και ο κύριος Ευάγγελος Καραμάνος, διευθυντής ειδικών υποθέσεων. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, βουλευτές που μελέτησαν την δικογραφία θεωρούν ότι το ποσό των 500 εκατομμυρίων είναι σε δραχμές και αντιστοιχεί σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεικτικό ήταν το σχόλιο στον Α του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και στενού φίλου της οικογένειας Παπανδρέου, Νίκου Σιφουνάκη. Έχω πάυσει να μετρώ τους ληστές σε αυτή τη χώρα που κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ είχε αναφερθεί στην επίμαχη σύσκεψη με τους συνεργάτες του και στην κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα της λίστας Λαγκάρντ. Δυστυχώς, στην εποχή που ζούμε, η συνωμοσιολογία και αχαλήνωτη φαντασία έχουν καταστεί μέρος της πολιτικής μας ζωής. Ο Α επικοινώνησε με συνεργάτες του επικεφαλής του ΣΔΟΕ, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι δόθηκε ένορκη κατάθεση στον κύριο Πεπόνη, ότι έγινε συζήτηση για τη λίστα Λαγκάρντ με 5-6 διευθυντές του ΣΔΟΕ και ότι ο Νίκος Λέκας είναι το πρόσωπο που είχε τις πληροφορίες για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αντιθέτως από το περιβάλλον του Διευθυντή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ΣΔΟΕ, είναι κατηγορηματική ότι ουδέποτε υπόθηκε το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου και ότι αν υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες, τότε ο κύριος Λέκας θα τις μετέφερε στον εισαγγελέα.